Η Βρετανία υποδέχεται τον τρίτο πρωθυπουργό της για το 2022, καθώς μετά τις παρετήσεις Μπόρις Τζόνσον και Λις Τρας, ο 42χρονος Ρίση Σούνακ θα γίνει ο νεότερος που θα βρεθεί στον αριθμό 10 της Downing Street, με την πρώτη ομιλία του βέβαια να μην έχει ιδιαίτερη απήχηση. Είναι σαν ρομπότ στην πρώτη του ομιλία. Μάλλον θα χρειαστούμε ακόμα ένα μαρούλι, έγραψε στο Twitter καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, παραπέμποντας στη γνωστή πια σύγκριση για το πόσο μπορεί να κρατήσει μια θητεία στη Βρετανία. Ένα ακόμα ρεκόρ του πρώην τραπεζίτη είναι ότι η πρωθυπουργική κατοικία θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά κάποιον πλουσιότερο και από τους βασιλείς. Ο γιος Ινδών μεταναστών και η σύζυγός του Ασκάτα Μούρτη, κόρη του έκτου πλουσιότερου ανθρώπου στην Ινδία, δεν έχουν να θυμίσουν το Slumdog Millionaire, καθώς γνωρίστηκαν στο Στάνφορντ κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και σήμερα η περιουσία τους αγγίζει τα 730 εκατομμύρια στερλίνες, ενώ αντίστοιχα του Βρετανού μονάρχη τα 370 εκατομμύρια. Σε ηλικία 31 ετών έγινε υπουργός οικονομικών υπό τον Μπόρις Τζόνσον, ωστόσο οι επικριτές του αναφέρουν ότι πρόδωσε την εμπιστοσύνη του με την παρέτησή του το καλοκαίρι να οδηγεί στη διάλυση του Υπουργικού Συμβουλίου και την πτώση Τζόνσον. Παράλληλα με τη σύζυγό του έχουν βρεθεί ήδη στη δίνη σκανδάλων, καθώς το νέο πρωθυπουργό έχει επιβληθεί πρόστιμο για παραβίαση των κανονισμών του lockdown, καθώς συμμετείχε στα κορονοπάρτι του Μπόρις Τζόνσον, ενώ η πολυεκατομμυριούχος Ασκάτα Μούρτη έχει κατηγορηθεί για φοροδιαφυγή. Όπως κατά καιρούς έχει δηλώσει σε βρετανικά μέσα, πρόθεσή του είναι να διαχειριστεί την οικονομία όπως η Μάργαρετ Θάτσερ, της οποίας δηλώνει θαυμαστής, ενώ προσπαθεί να δημιουργήσει έρισμα στους Βρετανούς που βλέπουν την ακρίβεια σε είδη κατανάλωσης και ενέργεια να δυσκολεύουν το χειμώνα που έρχεται, ζητώντας να μην κρυθεί από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του, αλλά από τη θητεία του. Θα πρέπει να καθησυχάσει τους ανθρώπους πριν φτάσει ο χειμώνας απέναντι στο φόβο της γενικευμένης φτώχειας και της οικονομικής αβεβαιότητας, αναφέρουν χαρακτηριστικά αναλυτές, με τον Σούνακ να πρέπει να αποκηρύξει τις απόψεις της νεότητάς του, όταν αυθόρμητα είχε απαντήσει σε ντοκιμαντέρ του BBC ότι «έχω φίλους αριστοκράτες, έχω φίλους από την ανώτερη τάξη, αλλά δεν έχω φίλους από την εργατική τάξη». Με ελάχιστα περιθώρια χρόνου στη διάθεσή του, ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας πρέπει άμεσα να διαχειριστεί ένα βουνό προκλήσεων, την ώρα που ο πληθωρισμός και η κοινωνική κρίση χτυπούν κόκκινο, το σύστημα υγείας βρίσκεται σε κατάρρευση και ενώ θα κληθεί άμεσα να δώσει λύσεις σε δύσκολα ζητήματα όπως η επανένωση των συντηρητικών, η Βόρεια Ιρλανδία, η μετανάστευση και η εξωτερική πολιτική.